Χαίρετε φίλες και φίλοι από τον κρυφό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 7η αγωνιστική της Development EuroLeague, Brooklyn Nets και Chicago Bulls έρχονται αντιμέτωποι. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Brooklyn Nets να κάνουν την πρώτη τους επίθεση, όπως είπα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε στο lay-up. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Brooklyn Nets από τη μία με Ζαμάνη, Κόσιβα, Φορτσάτο, Παπαναστασίου και Πατσίμα. Ενώ από την άλλη έχουμε Ντέμο, Νίκο Ντικινάγκα, Κουντά, Βράνα και Καραμπίνο. Chicago Bulls τώρα θα κάνουν το λάθος, ο Κόσιβας έκλεψε, θα τα βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του και θα έρθει και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τον Πατσίμα, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Οι Brooklyn Nets, οι οποίοι μετρούν 3 νίκες μέχρι στιγμής στην σεζόν και 2 ήττες. Ενώ από την άλλη, σημερινή φιλοξενούμενη δεν μετράει το καλάθι εδώ του Ντικινάγκα. Όπως έλεγα, οι Chicago Bulls θα έχουν 4 νίκες και 2 ήττες. Βολές τελικά για τον Ντικινάγκα, ο οποίος θα βάλει την πρώτη για το 2-1. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει, το rebound στα χέρια του Φορτσάτου. Ωραία η πάσα για τον Φορτσάτου, ο οποίος δεν θα τελειώσει καλά, δεν το έκανε το χατηρική η μπάλα. Θα γίνει για το κλέψιμο τον Ντικινάγκα. Καραμπίνος. Θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο από τους άσπρους. Πάσα πέρασε για τον Πατσίμα. Μπάλα βγαίνει εκτός, αλλά παραμένει στην κατοχή των Brooklyn Nets. Παναστασίου. Δεξιά πλευρά, πήρε ο Φορτσάτος και άφησε κατευθείαν στον Πατσίμα, ο οποίος αστόχησε από μέση απόσταση. Γυνάκας στον Καραμπίνο. Σταματάει την τρίπλα. Μπαλά στην κορυφή. Πάσα είναι πολύ δυνατή, θα γίνει ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των κόκκινων, καθώς η πάσα του Φουντά δεν κατέληξε σε κάποιον συμπαίκτη. Είχε και πάρα πολύ δύναμη η αλήθεια και έτσι δεν γλίτωσαν ακόμα ένα λάθος οι φιλοξενούμενοι. Συνέχεια στο μάτς τώρα για τους Brooklyn Nets, για τον Παπαναστασίου να κατεβάζει. Έκοψε προς το καλάθι και πήρε ωραία. Ο Κόσιβας όμως το χασε. Μια ευκαιρία τώρα για τους άσπρους. Και πάλι Κόσιβας προσποιείται. Πατάει γερά, σηκώνεται, δεν σημαδεύει ούτε και τώρα σωστά. Ραμπίνος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Κουντάς. Έχει πατήσει γραμμή. Αρκετά τα λάθη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού από την πλευρά των φιλοξενούμενων, οι οποίοι αφήνουν ακόμα μια επίθεση να περάσει ανεκμεταλλευτή. Πέρασε η πάσα, έχουμε φάουλ χαμηλά στον Πατσίμα. Φάουλ το οποίο είναι το πρώτο και για τους Brooklyn Nets. Στην επαναφορά τώρα οι γηπεδούχοι, πήρε ο Φορτσάτος, ψάχνει επιλογές. Παναστασίου θα σηκωθεί για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι, ποιος θα πάρει το rebound, ο Φορτσάτος θα το κάνει. Και θέλει να πλησιάσει, θα τα καταφέρει, δεν καταφέρει όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καραμπίνος τώρα για τους κόκκινους, οι οποίοι ψάχνουν το πρώτο τους δίποντο.
ή γενικά κανονικό καλάθι. Έχουν σκοράρει μόνο με μία βολή μέχρι στιγμής. Και ακόμα μία άμυνα των Lerts Παπαναστασίου. Παίρνει το screen, θα παίξουν το pick and roll, αλλά θα έρθει και ο Φουντάς για να τον κόψει στα ίσα τον Πατσίμα. Συνέχεια όμως θα γίνει η μεταφορά της μπάλας από τον Φουντά. Ακόμα ένα λάθος στη λίστα για τους φιλοξενούμενους. Και 20 ακόμα για την πρώτη περίοδο. Παπαναστασίου. Κόσιβας. Μπαλά έξω. Παπαναστασίου δεν είχε δει το χρονόμετρο και κάπως έτσι θα τους μείνει μπαλά στα χέρια. Γυνάκας τώρα για τους Hulks. Στην κορυφή θα εκτελέσει τελικά ο Γυνάκας και θα το βάλει. Πρώτο καλάθι τρίποντο για τους Chicago Hulks. Διαχειρούς την Γυνάκα που βρίσκεται το πρώτο κανονικό εντός εισαγωγικών καλάθι στο μάτς. Νωρίτερα είχε σκοράρει με μία βολή ο ίδιος, τώρα έβαλε και το τρίποντο για το 2-4. Και πάλι Φούτσις τώρα στην επίθεση. Πήγε μόνος την προσπάθεια ο Ντέμος, αλλά δεν καταφέρει να κέρδισει κάτι. Πάλα στην κορυφή στον Παπαναστασίου. Πυροφορτσάτος. Παίζει τώρα με τον Πατσίμα, θα γυρίσει εκείνος. Ήταν αδύναμο το τελείωμα. Φουντάς στον Καραμπίνο, στέκεται εκείνο στο τρίποντο για να εκτελέσει. Δεν το βάζει Φουντάς, όμως παίρνει το rebound για να νεώνει την επίθεση της ομάδας και θα σκοράρει κιόλας για το 2-6. Τρομερή προσπάθεια από τον Φουντά, ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή για το time out των Brooklyn Nets. Συνέχεια στο μάτς επίτα από την διακοπή για το time out των Brooklyn Nets, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 4 αυτή τη στιγμή. Αυτό θα αλλάξει όμως από το καλάθι του Κοντογιάννη, ο οποίος θα μειώσει σε 4-6. Στο δίποδο τώρα η διαφορά. Γυνάκας, Καραμπίνος του δίνει και πάλι. Ο Γυνάκας τσεκάρει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Πήρε τώρα ο Ντέμος. Καραμπίνος στα 5 δευτερόλεπτα του κάνει το φάουλ. Ο Ζαμάνης. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Nerds. Ένα υπερθυμίζω μέχρι στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο για τους κόκκινους. Φουντάς. Πάει με το δεξί, δεν σημαδεύει σωστά όμως. Ζαμάνης μαζί στο rebound. Μπαλά στα χέρια του Πατσίμα. Όχι, με συγχωρείτε, του Κοντογιάννη, ο οποίος θα το πάρει το τρίποντο από την κορυφή, δεν το βάζει όμως. Από κοντά ο Φορτσάτος. Θα βγει η άμυνα. Αλλά εκτός, παραμένει όμως την κατοχή των Hulks. Άρα λίγο εδώ το κλέψιμο, Φουντάς, 8 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Chicago Hulks. Την Γυνάκα θα εκτελέσει για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Πήρε το rebound το Κοντορουχάς, ο Κόσιβας, με συγχωρείτε. Και πάλι ο Κόσιβας κράτησε παρά την δυσκολία, αλλά όμως η πάσα του δεν ήταν και τόσο καλή για τον Φορτσάτο, ο οποίος βρισκόταν πάρα πολύ κοντά για να δεχτεί μια πάσα με τόση δύναμη. Τελευταίο τριλεπτό στην πρώτη περίοδο. Η Γυνάκας
Φτάσε κοντά χωρίς να πάει κανένας πάνω του ανενόχλητος, έφτασε μέχρι το καλάθι. Απλά τον κοίταγε η άμυνα των Nerds. 4-8 τώρα. Ο Ντογιάννης. Κάνε την κίνηση ο Κόσιβας. Τελευταίος ποιος έχει ακουμπήσει, νομίζω ο Φουντάς το παραδέχεται κιόλας. Έτσι η κατοχή είναι για τους Brooklyn Nerds. Ο Ντογιάννης θέλει να πάει προς τα μέσα, βρίσκει τον χώρο αλλά δεν τον εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Την Κινάκας τώρα στον εχνιδιασμό. Στο ένας με έναν δεν θα κερδίσει τον αντίπαλό του. Φουντάς κυνηγά και παίρνει. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει άμυνα τον Νέρτς. Την Κινάκας πλησιάζει ξανά αλλά κάνει βήματα. Αλλαγές και από τις δύο πλευρές, από την μία για τους Chicago Bulls πέρασε το μάτσο ο Αλιγιάννης, ενώ από την άλλη ο Ζαμπούρας πατάει για πρώτη φορά παρκέ για, για λογαριασμό των Brooklyn Nerds. Ζαμπούρας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα θα δεχτεί το κόψιμο, ενώ δεν αφήσει και την μπάλα από τα χέρια του, έτσι έκανε βήματα. Δέμος. Ο Κούτρης, ο οποίος πέρασε και αυτό στο μάτι για τους κόκκινους. Σε ένα τρίποντο πήγε ο Φούντας, το οποίο ήταν και αυτό άστοχο. Φορτσάτος με φόρα, κόντρα σε δύο αντιπάλους. Ο ίδιος παίρνει το rebound. Παλεύει ξανά, αλλά και πάλι βγαίνει κερδισμένη άμυνα των Hulks. Οι οποίοι έχουν προϋποθέσεις ευνηδιασμού, οι οποίες χάθηκαν. Τώρα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά οι Nerds, αλλά δεν τα καταφέρνουν ούτε εκείνοι. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή τους, παρά την χαμένη ευκαιρία στο transition. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα, το κάνει ο Αλιγιάννης, ο οποίος τα λέει και με τον ρέφερι για τη συγκεκριμένη φάση. Δεύτερο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Συνεχίζουν οι συζητήσεις παιχτών και διαιτητή. Στην επαναφορά ο Κόσιβας Ζαμπούρας. Σε μια προσπάθεια υποπίεση πήγε και το έβαλε. Πάρα πολύ δύσκολο καλά. 6-8. 1-15 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Κούτρης είναι μόνος του. Πήρε το δίποντο και το έβαλε. 6-10. Ο Παναστασίου κατεβάζει για τους Nerds. Ζαμπούρας παίζει με πλάτη, θέλει να πάει κοντά. Έχει κερδίσει το φαουλ χαμηλά από τον Ντέμο. 49,1 στο ρολόι. Το μάτς τώρα ο Καραδάκης από την πλευρά των Nerds, ενώ έχουμε και αλλαγή και για τους Hulks με τον Λίτρα να περνάει στο μάτς στην θέση του Ντέμου. Καραδάκης πέρασε στον Ζαμπούρα, ο οποίος θέλει να πάει στην προσπάθεια, θα στοχίσει. Γενικά στοχεύουν τον Ζαμπούρα στις τελευταίες φάσεις τους οι Nerds. 6-10 το σκορ, χαμηλό είναι η αλήθεια, 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Καραμπίνος θα πάρει την προσπάθεια, Κόσιβας στο rebound, μισό λεπτό ακόμα. Κόσιβας κατέβασε, έπαιξε με τον Ζαμπούρα. Έχει όρθιο το βλέμμα του εκείνος, αφήνει έξω. Φορτσάτος τώρα κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Και πάλι Φορτσάτος, άστοχη προσπάθεια, Ζαμπούρας είναι εκεί για να πετύχει το καλάθι τελικά. Για το 8-10, 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Hulks. Καραμπίνος φύνει έξω, Λίτρας θα εκτελέσει για 3-2 δευτερόλεπτα, δεν μπαίνει το καλάθι. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 8-10 υπέρ των Chicago Hulks.
επιστρέψαμε στο Γουσουπού, εδώ που ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Brooklyners και Chicago Hulks. 8-10 το σκορ, χαμηλή παραγωγικότητα στην πρώτη περίοδο, με τους κόκκινους να κάνουν το λάθος τώρα. Ένα από τα πολλά που είδαμε και στο πρώτο δεκάλεπτο από την πλευρά τους. Όπως λέγαμε, καμία από τις δύο ομάδες δεν καταφέρει να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο, και έτσι μόλις δύο πόντοι χωρίζουν τους δύο αντιπάλους τώρα. Ζαμπούρας, ευκαιρία για τους Nerds τώρα είτε να ισοφαρίσουν είτε να κάνουν το προσπέρασμα. Λοιπόν, ο Γιάννης πάει κοντά, μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. 7 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Ζαμπούρας στην επαναφορά, έκοψε προς το καλάθι ο Κώστιβας, δεν μπορέσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συνέχεια θα γίνει το φάουλ από τον Παρσόπουλο τον Καραδάκη. Και πάλι Ζαμπούρα στην επαναφορά. Όσο βασικά να αποδέκτης. Πρόσφυγα σας υποθεί, αλλά έχει κάνει βήματα. Κούτρης. Μπάλα στον Παρσόπουλο. Λίτρα σηκώνεται για δύο και το βάζει το καλάθι. 8-12. Συν 4 πλέον για τους κόκκινους. Καραδάκης κατέβασε. Πιέζεται και ασφυκτικά από τον Καραμπίνο. Μπαλά στον Κώσιβα, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, δεν μπαίνει το καλάθι, Λίτρας μάζεψε. Μπαλά στα χέρια του Καραμπίνου τώρα για να περάσει το κέντρο. Σουτ για δύο πόντους από τον Παρσόπουλο, ο οποίος δεν βρήκε κάποιο στόχο. Ζαμπούρας από την άλλη θα πάει μόνος του, Κοντογιάννης και πάλι ο ίδιος θα το βάλει για το 10-12. Και πάλι στο δίποδο το μάτς. Και πάλι Καραμπίνος οργανώνει αυτή την επίθεση των φιλοξενούμενων. Θα πάρει τώρα το σουτ, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Ο Ντογιάννης μετά την ασφάλεια, αλλά του Κώσιβα στην μπάλα. Ωραία, πάσε του για τον Ζαμπούρα, δεν μπήκε το καλάθι, πήρε το φάουλο όμως εκείνος από τον Κούτρη, ο οποίος τον έχασε. Πολύ ωραία πάσε του Κοντογιάννη νωρίτερα. Θα ξανατρίψει την αντίπαλη άμυνα. Ζαμπούρας ευστοχή στην πρώτη, 11-12. Βάζει και τη δεύτερη. 12 όλα τώρα. Κούτρης. Πυρολίτρας εκτέλεσε αμέσως και βρίσκει στόχο. 12-14. Ο Λίτρας, ο οποίος θα έχει πάει πολύ καλά από με τα σουτάκια αυτά μέσα απόστασης, βάζει και πάλι την ομάδα του μπροστά. Έχουμε επιθετικό φαουλ από τον Πατσίμα, ο οποίος δίπλωσε και τον αντίπαλό του με το χέρι του. Στην προσπάθειά του να βρει χώρο για να πάει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους κόκκινους, με τον Ντέμο να επιστρέψει στο μάτς. Καραμπίνος θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει και μερικές ανάσες. Κούτρης. Ντέμος άφησε στον Λίτρα. Κούτρης βγήκε πάνω το Ζαμπούρας. Ο Παρσόπουλος πήρε το σουτ λίγο πιο μπροστά από τις βολές, το έχασε όμως. Ζαμπούρας τώρα. Πατσίμας αφήνει έξω και πάλι. Ζαμπούρας θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο το σουτ, βρήκε στο Στεφάνη. Ντέμος κερδίζει το φάουλ. Ο Παρσόπουλος, με συγχωρείτε. Κερδίζει το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο των Brooklyn Nerds.
Liverpool 3. Ναι, είναι και τόσο καλή επιλογή. Γαμπούρας τώρα. Γαμπούρας τσεκάρει τις επιλογές του. Κρατάει με τον Λίτρα να είναι κολλημένος πάνω του. Έφτασε κοντά, όμως το τελείωμα δεν ήταν και τόσο καλό, είναι η αλήθεια. Λίτρας. Τον Ντέμο. Καστύπασε για τον Κούτρι, ο οποίος κόβει προς το καλάθι, βρέθηκε στο παριέ. Ντέμο στην δεύτερη ευκαιρία, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι και εκείνος. Μάχη Ζαμπούρα και Κούτρι, νικητής ο πρώτος, ο οποίος βρίσκει και την πάσα για τον Κοντογιάννη, και εκείνος ανενόχλητος θα σκοράρει στον ευνηδιασμό για το 14-14. Ακόμα μια ισοπαλία στο παιχνίδι. Ντέμος τώρα. Κούτρις, το σταματάει με φάουλο Ζαμπούρας. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους άσπρους. Με θυμίζω πως οι Chicago Bulls έχουν 2 φάουλ μέχρι στιγμής στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ντέμο στα 9 δευτερόλεπτα, Λίτρας 6. Αφήνει στον Κούτρι, ο οποίος έχει λίγο χώρο τώρα, πήγε πάνω το Ζαμπούρα. Σε 1 δευτερόλεπτο πρέπει να εκτελέσει για να προλάβει και το χρονόμετρο ο Βαρσόπουλος, ο οποίος το αστόχησε. 5-25 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο και το σκορ στο 14-14. Μπορούν να πάρουν και πάλι το προβάδισμα έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι Nerds και θα το κάνουν με τον Ζαμπούρα. 16-14 μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι. Και έχουμε το time out από την πλευρά των Chicago Hulks. Και πάλι εδώ, έπειτα από το time out, 16-14 επί του Nerds, θα καταφέρει να φέρνει τούμπα το μάτς. Και έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, από όταν είχαν προηγηθεί 2-0, έχουν και πάλι το τιμόνι στα χέρια τους. Ζαμπούρας τώρα, θα εκτελέσει για 3. Δεν βρίσκει το καλάθι, ενώ στο μάτς πέρασε ο Λιατόπουλος για τους Nerds. Για 2 από τον Παρσόπουλο, χωρίς κάποια τύχη. 4 και 42 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ζαμπούρας έχει βάλει πλάτη εκεί τον Τικινάκα. Θα τον νικήσει κατά κράτος και θα του κάνει και το φάουλ ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 18-14 πλέον με τον Ζαμπούρα. Από όταν έχει περάσει το παιχνίδι να έχει προσφέρει πολύτιμες λύσεις για τους Brooklyn Nerds και να φέρει τώρα την ομάδα του στο συν 4 με την ευκαιρία να πάει και στο συν 5 ακόμα. Θα μπει και, και η βολή 19-14. Η Γινάκας. Του για 3 πόντους και το βάζει ο Γινάκας. 18-17. με συγχωρείτε. Μπαλά έξω στον Ζαμπούρα. Κούτρις παλεύει να κάνει το κλείσιμο. Δεν θα το κάνει, δεν θα το ολοκληρώσει όμως. Γιατόπουλος συγκρούεται με τον Τικινάκα. Έχουμε αλλαγή για τους Hulks. Ο Τικινάκας θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Καραμπινός. Γιατόπουλος βάζει την πρώτη για το 20-17. Βάζει και την δεύτερη, 21-17. Στημένο στη γωνία ο Καραμπίνος, θα εκτελέσει για τρεις ακόμα ένα τρίποντο για τους Hulks, 21-20. Καραμπίνος αυτή τη φορά εκτελεί πίσω από τα 6-75 για να φέρνει την ομάδα, για να πλησιάσει η ομάδα του πλέον στο πόντο.
νωρίτερα, υπενθυμίζω και ότι η Κινάκας βρήκε ένα σου τριών πόντων. Κουτρίς σταματάει για να αποφύγει την πίεση. Πυροντέμος. Καραμπίνος παίζει με τον Ντέμο. Θα σηκωθεί ο Αλιγιάννης, δεν παίρνει το καλάθι. Καθάρισαν την φάση άσπρη. Ζαμπούρας φεύγει γρήγορα στην αντίπαλη πλευρά. Βγήκε η άμυνα από τους κόκκινους και χωρίς φάουλ μάλιστα. 4-3 τώρα μπροστά. Καραμπίνος πέρασε κόντρα στον Λιατόπουλο, δεν θα βάλει το καλάθι. Μακρινή πάσα για τον Φορτσάτο. Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός στις τελευταίες φάσεις. Τώρα ο Φορτσάτος θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Το νιώσε αυτό το σούτ, δεν το έβαλε όμως. Αλλαγή τώρα για τους και για τις δύο ομάδες. Τα δύο 13άρια παίρνουν στο παιχνίδι. Από τη μία ο Κόσιβας και από την άλλη ο Βράνας. Ο Βράνας μάλιστα. Που είναι και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο σημερινό ματς. 2:44 πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Ντέμος. Πάσα δεν είναι καλή. Τρέχει ο Παρσόπουλος για να προλάβει. Πέρασε ο Κούτρης. Σκόραρε, μετράει κανονικά το καλάθι. Με 0,5 να απομένει το χρονόμετρο για την επίθεση των Φούλξ. Πρόλαβε ο Κούτρης και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου. Ενώ κέρδισε για το φάουλ. 21-22 πλέον. Με τους Φούλξ να παίρνουν και πάλι το προβάδισμα στα χέρια τους. Χάσει την βολή ο Κούτρης. Και το σκορ παραμένει στο 21-22. Παναστασίου. Όσοι βασπέρα στην μπάλα στον Φορτσάτο. Παίζει με πλάτη, εκείνος γυρίζει και σκοράρει για το 23-22. Βράνας στον Παρσόπουλο. Ντέμος τώρα. Καραμπίνος στα 10 δευτερόλεπτα επίθεση των κόκκινων. Καραμπίνος συνεχίζει, αφήνει έξω στον Κούτρη. Θα σηκωθεί εκείνος για τρεις, ήταν αδύναμο το σου, το κατάλαβε και ο ίδιος. Καραμπίνος, ίδια κατάληξη και στο σου του Καραμπίνου. Φορτσάτος τώρα φεύγει μπροστά, προλαβαίνει και την πάσα. Κοντρά στον Βράνα παλεύει, ο Βράνας θα αναγκαστεί να πετάξει εκτός την μπάλα γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound. Και πάλι παραμένει μπροστά η Νέρτς. Γιατόπουλος. Κακή επιλογή του παραλίγο. Να κινδυνεύσουμε ένα λάθος εδώ η κυπεδούχη. Ο Παναστασίου σηκώνεται κόντρα σε δύο, υπάρχει φάουλ το οποίο στέλνει και, και στη γραμμή των βολών τον Παναστασίου, ενώ συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά από την πλευρά των κόκκινων. Έξω πρώτη προσπάθεια από τον Παπαναστασίου. Δεν αλλάζει το 23-22. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. 0 στις 2, αλλά όχι, τελικά η μπάλα είναι για τους Hulks, καθώς φάνηκε να δυσκολεύεται και στο rebound ο Παξόπουλος. Όμως δεν το πλήρωσε η ομάδα του. Ντέμος τώρα. Καραμπίνος. Θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι όπως λέει ο ρέφερι. Ο Παναστασίου σταματάει, βρήκε τον Λιατόπουλο. Φορτσάτος, πολύ ωραία προσποίηση, στο τελείωμα τα χάλασε όμως. Ντέμος, φεύγει μπροστά ο Κούτρης, τον είδε, θα του περάσει την πάσα και τελείωσε με επιτυχία την φάση εκείνος για το 23-24. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο. Συνένα τώρα για τους Χούλκς. Ο Παναστασίου. Και χρόνο να σημαδέψει ο Ζαμάνης και θα το βάλει και το τρίποντο 26-24. Κούτρης.
Μπάλα στον Ντέμο, ο οποίος θα σηκωθεί και έχουμε δύο βολές για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Συμπληρώμενα ομαδικά και από την πλευρά των Brooklyn Nets. Από πέντε ομαδικά οι δύο ομάδες. Με 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, μέσα η πρώτη από τον Ντέμο, 26-25. Κάνει τη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως. Καραμπίνος, 9 για την επίθεση των Fulks. Ντέμος θα εκτελέσει για 3 με τη βοήθεια, ο ταβλό θα σκοράρει, 26-28. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Nerds. Κόσιβας στα 2, θα εκτελέσει πιεζόμενος, δεν το βάζει και τελειώνει έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Chicago Fulks να έχουν το υπέρ του συν 2 στο σκορ, και το οποίο δείχνει 26-28. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. Βρίσκει τους Chicago Fulks μπροστά με 26-28. Θυμίζω στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Brooklyn Nets κατάφεραν να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Χοντεγιάννης εδώ θα βγει και στη μονομαχία που έδωσε κοντά σε αρκετούς αντιπάλους κάτω από την αντιπαλή ρακέτα και θα ισοφαρίσει 28-28, ενώ έχει δικαίωμα για μια βολή. Όπως λέγαμε, οι Nets πήραν το προβάδισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όμως οι Hulks κατάφεραν να κάνουν αντίδραση και να ολοκληρώσουν μπροστά με 26-28 το δεύτερο δεκάλεπτο. Ενώ τώρα σειρά και πάλι των Nets να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους, 29-28. Πάσα η μακρινή δεν πέρασε. Βλέπει ο Φουντάς το φαλικό κινήσει στην επίθεση. Ντέμος παλά στη γωνία, Καραμπίνος τον Κούτρι βρήκε τον διάδρομο εκείνος για να πλησιάσει. Ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound, θα επιμείνει και θα σκοράρει τελικά, 29-30. Ζαβούρας, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Ενεργή συμμετοχή από τον ίδιο σε αρκετές επιθέσεις, οι οποίες κατέληξαν και σε καλάθι. Πως η Βασάν και έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Κούτρης. Τρομερή πάσα για τον Φούντα, highlight αυτό. Τι πάσα έβγαλε ο Κούτρης. 29-32. Ζαμπούρας τώρα. Έγινε το κλέψιμο. Ντέμος στον Κούτρη, ο Καραμπίνος ασχολείται, ο οποίος θα πάρει ξανά. Έχει χώρο για να εκτελέσει και το κάνει με επιτυχία, 29-34. Δυναμικό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο από την πλευρά των φιλοξενούμενων και έτσι αναγκάζουν την Nerds να καλέσουν γρήγορα time out. Ωρεξάτη επέστρεψαν στο τρίτο δεκάλεπτο οι Hulks και έχουν τώρα καταφέρει να πάρουν μια μικρή απόσταση 5 πόντων. Φορτσάτος θα μειώσει σε 31-32. 34 με συγχωρείτε. Κούτρης. Κουντάς που έχει κάνει το φάουλο Φορτσάτος. Είχε ξεκινήσει νομίζω, ναι, είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του ο Φορτσάτος. Και έτσι οδηγείται τώρα στην γραμμή. Ο Φουντάς, με συγχωρείτε, τον είπα Φορτσάτο νωρίτερα. Θα βάλει και την πρώτη βολή. Δύο στις δύο. 31-36. Παναστασίου. Εδώ στον Κόσιβα. Πάσα δεν έφτασε στον Ζαμπούρα.
στο έδαφος, δύο παίκτες τώρα. Ο Κοντογιάννης είναι ο ένας από τους Nerds, ενώ από την άλλη ο Βράνας βρέθηκε επίσης στο έδαφος από την πλευρά των Bulls, των Hulks, με συγχωρείτε. Κατοχή είναι και πάλι για τους Nerds, οι οποίοι νομίζω έχουν 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Ζαμπούρας πήρε. Στα 5 δευτερόλεπτα θα πλησιάσει. Δεν θα εκτελέσει εύστοχα, είναι εκεί όμως ο Φορτάτος στην δεύτερη ευκαιρία, 33-36. Δέμος. Ο Καραμπίνος και θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή και θα το βάλει ο Καραμπίνος, 33-39. Συνέξι ξανά για τους φιλοξενούμενους. Φορτσάτος με βήμα πίσω βρίσκει στόχο, 35-39. Με ωραίο στυλ πήγε το συγκεκριμένο καλάθι, το οποίο ρίχνει τη διαφορά στους 4. Δέμος στον Φουντά. Προσποιείται εκείνος. Θα πάρει το σουτ και θα το βάλει μάλιστα, 35-41. Ζαμπούρας. Φορτσάτος είναι και πάλι έξω. Ζητάει ο Κοντογιάννης, θα γίνει αποδεκτής της πάσας. Ήθελε αυτό το τρίποντο, όμως δεν βρήκε τους 3 πόντους ο παίκτης των Nerds. Φουντάς, τον κυνηγάει ο Κοντογιάννης, τον πέρασε ο Φουντάς, που ίσως επιλέγει να παίξει με τον Καραμπίνο για 2 πόντους στο σουτ. Ο Κοντογιάννης έχει φύγει μπροστά τώρα. 2 αντίπαλοι μπροστά του, πολύ καλή άμυνα από τον Κούτρη, ο οποίος θα βρεθεί και στο παρκέ, πέφτει πάνω του ο Κοντογιάννης. Και έχει κάνει και το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Brooklyn Nerds. Γίνεται το κλέψιμο τώρα. Ζαμπούρας. Πήρε ο Φορτσάτος, έχει δίπλα τον Παπαναστασίου, αυτόν επιλέγει. Το τρίποντο όμως είναι άστοχο. Πάλι τώρα από τον Ζαμπούρα στην διεκδίκηση του rebound, το Φουντάς κατέληξε στο παρκέ και κέρδισε το φάουλ για τους κόκκινους, τρίτο ομαδικό για τους Nerds. Ο Λίτρας επιστρέφει στο παρκέ και πάλι για τους Chicago Hulks. Φουντάς παίζει με τον Βράνα, αμέσως και μου πήγε σε μια εκτέλεση. 5-10 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοντογιάννης. Πέρασε η πάσα στον Φορτσάτο και εκείνος δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει την φάση. Για το 37-41. Κούτρης. Και Καραμπίνος, με συγχωρείτε. Έρβολο όμως κατέληξε στη συνέχεια η προσπάθειά του. Ο Παναστασίου τώρα κερδίζει το φάουλο από τον Φουντά. Δεύτερο ομαδικό για τους Chicago Bulls. Κοντογιάννης το θέλει το σουτ. Το πήρε, δεν βρήκε στόχο όμως. Κούτρης, βρήκε τον Λίτρα, εκείνος αφήνει έξω, Καραμπίνος πατώντας τη γραμμή, δεν μπήκε το καλάθι, Ζαμπούρας θέλει να φύγει μπροστά. Πάει στον εφηδιασμό, πάσα πίσω από την πλάτη, τρομερή εκεί ενέργεια από τον Ζαμπούρα, ο οποίος ξεγέλασε την άμυνα και άφησε σχεδόν έτοιμο καλάθι στον Κόσιβα για το 39-41. Πολύ ωραία φάση από τους Nerds, αλλά στο κέντρο είναι ο Καραμπίνος πεσμένος, ο οποίος κρατάει το πρόσωπό του. Αθελά του νομίζω νωρίτερα ο Ζαμπούρας.
πρέπει να τον βρει και στο πρόσωπο με το χέρι του. Τώρα σηκώθηκε ο παίκτης των Hulks. Δείχνει να μπορεί να συνεχίσει. 39-41, υπερθυμίζω το σκορ, στο δίποτο και πάλι πλησιάζουν οι Nerds. Θετικό φαουλ τώρα από τον Βράνα, που για να δώσει το screen στον συμπαίκτη του. Μπαλά πάει στο πλάι. Τέσσερα λεπτά λοιπόν ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου με τους Chicago Hulks να κρατούν το προβάδισμά τους στα τελευταία λεπτά. Ο Γιάννης κάνει μια κακή εκτέλεση τώρα. Στην προσπάθειά του να δώσει το προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του. Κούτρης κατευθείαν του πέρασε ο Φουντάς. Τρομερή συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Δεν ήρθε το καλάθι, θα βολευτεί με τις δύο βολές ο παίκτης των Hulks. Στο μάτς τώρα πέρασε ο Αλιγιάννης από την πλευρά των φιλοξενούμενων, όπως και ο Λιατόπουλος έπεσε στο παρκέ για τους Brooklyn Nerds. Κούτρης είναι στη γραμμή, θα στοχίσει στην βολή του. Και ακόμα μια ευκαιρία από την γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κούτρης. Θα βάλει την δεύτερη, 39-42. Χορτζάτος συγκρούστηκε με τον Φουντά. Δυσκολεύτηκε έτσι να εκτελέσει. Συνδυασμός τώρα για τους κόκκινους. Λιατόπουλος όμως ήταν εκεί για να βγάλει την άμυνα αρχικά. Φουντάς έχει κι άλλη ευκαιρία. Όμως το χάνει και πάλι. Χουλκς ξεχασμένος στην άλλη πλευρά. Ο Κοντογιάννης δεν μπορεί να τον σταματήσει κάποιος και θα σκοράρει για το 41-42. Προειδοποίηση τώρα στον Κοντογιάννη καθώς κράτησε την μπάλα έπειτα από το καλάθι του. Όπως και να έχει τον πόντο πλέον ξανά οι Brooklyn Nerds. Κούτρης, μια δύσκολη προσπάθεια, ζητάει και συγγνώμη όπως συμπαίκτες του για αυτή την προσωπική του ενέργεια η οποία δεν έφερε κάτι. Συμφωνία είναι μόνος του, όπως είπα, θα εκτελέσει για τρεις και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, 44-42. Τρίποντη εκτέλεση διαχείρωση Κόσιβα και η Brooklyn Nerds στο συν 2 τώρα. Καραμπίνος. Ο Κούτρης, Φουντάς είναι μόνος του και το εκμεταλλεύεται. 44-45. Μία σου και μία μου, λέει ο Φουντάς, αλλά είναι για δύο τελικά το σουτ, 44 όλα. Ακόμα ένα σουτ τριών πόντων άστοχο αυτή τη φορά. Ενώ στη συνέχεια έχουμε και σφύριγμα για φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Brooklyn Nerds. Και έτσι ο Καραμπίνος θα οδηγηθεί στην άλλη πλευρά για να πάει να εκτελέσει το ζευγάρι των βολών που δικαιούται. Η Γκίνακας επέστρεψε στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Καραμπίνος μέσα η πρώτη. 44-45. Χάνει τη δεύτερη. Νίκο, πάρε θέση. Ο Παναστασίου. Πάσα στον Πατσίμα. Μακρινή τώρα. Πάσα για τον Κόσιβα, ο οποίος του φύγε νομίζω η μπαλαγή στην προσπάθεια του να πλησιάσει. Μάχη Κοντογιάννη και Φουντά. Ο Κοντογιάννης. Καράπος, αλλά είχαμε τζάμπολ τελικά η μπαλα είναι για τους κόκκινους. Γκινάκας. Αλιγιάννης βγαίνει ψηλά να του δώσει το σκριν.
Έτσι με τον Λίτρα ο Ντικινάκας θα πάρει το τρίποδο και δεν μπαίνει το καλάθι. Αλλά Γιάννης ανανεώνει. Κουντάς, ωραία κίνηση. Δεν θα έρθει το καλάθι, αλλά Γιάννης παλεύει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά, καθάρισε ο Παπαναστασίου. Οπότε ο Γιάννης παίρνει τώρα για να βγάλει την ομάδα του στην επίθεση. Σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Πατσίμα. Κουντάς του έχει κάνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους του τελευταίου που είχαν να δώσουν. Οι Chicago Bulls. Αυτό ήταν και το τρίτο προσωπικό φάουλ του Κουντά. Ο Παναστασίου στα 10 δευτερόλεπτα. Πατσίμας έχει πάρει θέση μπροστά στον αντιπαλό του. Τώρα θα πάρει και την μπάλα. Δεν θα την αφήσει στο καλάθι. Μάχες εκεί, οι οποίες βγάζουν νικητές τελικά τους κόκκινους. Λίτρας. Πέρασε η πάσα, βρέθηκε μόνος του ο Πασόπουλος, ο οποίος δεν τα κατάφερε αρχικά και στη συνέχεια έκανε και το λάθος καθώς έκανε βήματα. Καταμένη ευκαιρία εδώ από τον Πασόπουλο. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Γιάννης, πάνω του Αλιγιάννης. Θα τον παίξει κοντά στην ρακέτα και θα του πάρει τελικά και το φάουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο ομαδικό των Hulks. Συμπληρώθηκαν έτσι τα πέντε ομαδικά και από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στο τελευταίο μισό λεπτό της τρίτης περίοδου θα είναι βολές και στις δύο πλευρές. Ο Γιάννης θα στοχεί στην πρώτη. Κάνει και την δεύτερη, παραμένει το 44-45. Καραμπίνος. Όχι τώρα, ο Πασόπουλος. Λίτρας στην κορυφή, το δευτερόλεπτα. Την Κινάκας αποφασίζει να εκτελέσει. Δεν μπαίνει το καλάθι, όμως δεν θα κρατήσουν την μπάλα οι κόκκινοι. Συνδυασμός εδώ με Κόσιβα, ο οποίος θα σκοράρει για το 46-45. Η Chicago Bulls και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 46-45. Ξεκίνημα και του τέταρτου δεκαλέπτου, 46-45 το σκορ, μόλις ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες και τα πάντα παραμένουν ακόμα ανοιχτά στο παιχνίδι μας. Καθαρό το στόπ από τον Πατσίμα. Τώρα παίρνει την μπάλα, θα βγάλει μια περίεργη πάσα την οποία πήρε ο Κόσιβας και εκμεταλλεύτηκε επίσης για το 48-45. Και πάλι ο Κόσιβας δίνει τη λύση μπροστά για τους Nets, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 3 τώρα. Άστοχη η προσπάθεια του Παρσόπουλου. Ζαμπούρας. Την Κινάκα προσπαθεί να τον κλείσει. Πορτσάτος με βήμα πίσω, θα μπει το καλάθι, 50-45. Πορτσάτος και Κόσιβα συνεχίζουν από το τρίτο δεκάλεπτο και προσφέρουν στην ομάδα τους. Κάπως μουλιασμένοι από την άλλη μοιάζουν τώρα οι Chicago Bulls, ενώ έχουμε και φτηνό λάθος από την πλευρά του Πατσίμα, ο οποίος θα κάνει βήματα και έτσι θα δώσει τη δυνατότητα στους αντιπάλους του να επιστρέψουν γρήγορα ξανά στην επίθεση. Η Κινάκας φάσε τελικά να πασάρει, ευνηδίασε και την άμυνα και το συμπαίκτη, νομίζω, ο οποίος θα στόχισε κιόλας. Ο Παρσόπουλος του φύγει και η μπάλα από τα χέρια. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Hulks. Θα βρεθεί ένα σου τριών πόντων, άστοχο όμως από τον Demo. Μοιάζουν να μην έχουν καθόλου καθαρό μυαλό τώρα στις τελευταίες επιθέσεις τους οι κόκκινοι. Ενώ από την άλλη η επιθετική ευστοχία συνεχίζεται από την πλευρά των Nets. Ο Πατσίμας αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι για το 52-45 και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Συν 7 πλέον για τους γηπεδούχους.
οι οποίοι έχουν κάνει ένα σερί 6-0 στο 4ο δεκάλεπτο. Είναι οι μόνοι που έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμή στο 1,5 λεπτό που έχουμε αγωνιστεί. Πατσίμας θα βάλει και την βολή για το 53-45. Ντέμος. Η Γκινάκας θα σηκωθεί, έχει δεχτεί το φάουλο από τον Καραδάκη, που του παραδέχεται κιόλας. Πάρω λίγο να πετύχει το καλάθι την Γκινάκας, ωστόσο θα βολευτεί τώρα με τις δύο βολές. Κέρια για τους κόκκινους να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Στην τέταρτη περίοδο θα το κάνει την Γκινάκας, 53-46 με συγχωρείτε. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή για το 53-47. Καραδάκης. Κόσιβας. Μπροστά του είναι ο Λίτρας, ο οποίος έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά, από τον Πατσίμα έγινε. Πάνω στον Φουντά, δεν το κατάλαβα. Αρχικά ο Φουντάς πήγε να διαμαρτυρηθεί. Στη συνέχεια όμως ηρέμησε όταν κατάλαβε τι έχει δοθεί. Την Γκινάκας δίνει συνέχεια στο μάτς. Πάει και μόνος του την προσπάθεια. Έχει υπάρξει σπρόξιμο και νέο φάουλ για τους Χουλκς. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Νέρτς, νωρίς. Φτάνουν στα τρία ομαδικά οι γηπεδούχοι. Αλιγιάννης, Πυρολίτρας. Σταματάει τρίπλα, άφησε δίπλα του τον Ντέμο. Την Γκινάκας δεν θα διστάσει να εκτελέσει, όμως είναι πάρα πολύ αδύναμο το σουτ. Κατέληξε πολύ προσπάθειά του. Κόσιβας τώρα για τους Νέρτς, πήρε ο Ζαμπούρας ψηλά και εκτέλεσε από κοντά για το 55-47. Με δύο πάσες φτάσανε στο καλάθι οι Μπρούκλινερ στη συγκεκριμένη φάση. Και πλέον διαφορά στο σύν 8. Κουντάς. Ο πίεση θα πάρει το σουτ. Αλιγιάννης ανανεώνει και θα κερδίσει και το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο για τους Nerds. Το 28 το κάνει ο Πατσίμας. Είναι το δεύτερο φάουλ του Πατσίμα αυτό. Κάκη στη βολή όμως από τον Αλιγιάννη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι φιλοξενούμενοι. Μια μπούρας τώρα, χάνει και την ισορροπία του, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά, γι' αυτό ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για την επιλογή που πήρε στη συγκεκριμένη φάση. Κουντάς. Πάνω το πατσί μας. Κουντάς άρχισε στον Ντέμο. Βρήκε τον την Γκινάκα, 6 δευτερόλεπτα ακόμα πρέπει να βιαστούν τώρα οι Πούλκς. Θα πάρει ο Λίτρας ένα σουτ για δύο πόντους. Ο Λίτρας είναι η αλήθεια ότι έχει χαθεί κάπως. Εκεί που ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τα σουτάκια που πήρε από μέση απόσταση, στη συνέχεια δεν βγήκαν οι επιθέσεις ώστε να πάρει σουτ και τον έχουμε χάσει. Ο Κορτάτος είναι το κλέψιμο από τους κόκκινους που δεν επιχείρησαν κάποια γρήγορη επίθεση. Λίτρας. Κουντάς παίζει με τον Ντέμο. Έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα οι Χούλκς. Λίτρας ξανά έκοψε ο Κουντάς. Αν την άφηνε νομίζω την μπάλα ο Ντέμος, μπορεί να έφτανε στον Φουντά. Ωστόσο την βρήκε. Και έτσι έγινε το λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Κούτρης. Επέστρεψε το μάτς για τους κόκκινους όπως και ο Παρσόπουλος. Καραδάκης. Κόσιβας. Κουντάς έχει βγει για να τον μαρκάρει, τώρα πάει πάνω του ο Ντέμος. Κόσιβας θα το πάρει το σούτ, δεν το βάζει μαζί του Παρσόπουλος. 5-40 ακόμα για το τέλος. Κούτρης. Ντέμος πήρε. Πάει κατά μέτωπον και θα σκοράρει ένα δύσκολο καλάθι. 55-49. Έχουμε
και διακοπή τώρα για το time out των Brooklyn Nets. Συνέχεια στο μάτς, διανύουμε τα τελευταία 5,5 λεπτά στην αναμέτρηση, 55-49 το σκορ, συν 6 για τους Brooklyn Nets, το οποίο θα γίνει συν 8 από την εύστοχη προσπάθεια του Φορτσάτου. Τα 57-49 η προσπάθεια με κόκκινον μακρινή πάσα η οποία έφτασε στον Κόσιβα, θα το χάσει εκείνος. Παπαναστασίου έκανε τρομερή προσπάθεια νωρίτερα για να μπορέσει να βρει τον συμπαίκτη του. Εκείνος όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Παπαναστασίου, ενώ συνέχεια γίνει και το φάουλ το οποίο οδηγεί στις βολές τον παίκτη, τον Χούλξ, ο οποίος είναι ο Φουντάς. Ας έχω στην πρώτη προσπάθεια. Βάζει τη δεύτερη. 57-49. Ο Παναστασίου. Ο Φορτσάτος παίζει με τον Τζαμπούρα. Στο ένας με έναν, εκείνος με τον Δικινάκα, τον οποίο θα βρει τρόπο να τον κερδίσει. 59-49 και η διαφορά πλέον σε διψήφιο αριθμό, 59-50 με συγχωρείτε, και η διαφορά στους 9 πόντους. Ζαμπούρας. Ο Φορτσάτος, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ο Ντέμος κατεβάζει. Πίνει στον Κούτρι. Εκείνος πέρασε ανάμεσα από δύο οδηγοί και τρίτος πάνω του Φορτσάτος, ο οποίος είναι και ο παίκτης ο οποίος κάνει το φάουλ στον αντίπαλό του. Υπενθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Brooklyn Nets. Γι' αυτό και ο Κούτρις είναι δυστυχημένος και περιμένει στη γραμμή των βολών. Από την άλλη, μόλις ένα φάουλ μέχρι στιγμή σε 4ο δεκάλεπτο από τους κόκκινους, οι οποίοι έχουν ακόμα 3 να δώσουν. Στα τελευταία σχεδόν 4 λεπτά που απομένουν, και της θα χάσει την βολή. Πάει στη δεύτερη. 59-51. Πήρε ο Κόσιβας. Πάσα δεν είναι καθόλου καλή για τον Κοντογιάννη. Ο Φουντάς πήρε. Θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα τώρα οι κόκκινοι. Θα φτάσει μέχρι το τέλος ο Πασόπουλος, ο οποίος θα σκοράρει κιόλας για το 59-53. Κοντογιάννης πάει κοντά. Δεν είναι καλή εκτέλεση του αρχικά, ούτε η δεύτερη. Νέα επίθεση, ο Φορτσάτος ήταν νωρίτερα, τώρα πήρε ο Κοντογιάννης το επιθετικό rebound και συνέχεια ο Φουντάς βρήκε και το χέρι του. Στις μάχες εκεί που δόθηκαν κοντά στην ρακέτα των Χούλξ. Στη γραμμή τώρα ο Κοντογιάννης, που σου χάνει την πρώτη. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Κοντογιάννης χάνει και τη δεύτερη. Φουντάς. Πήρε ο Πασόπουλος, παρακατέληξε στον Ντέμο. Την Κινάκα θα εκτελέσει για τρεις. Πολύ δυνατό το σούτ όμως. Σαμπούρας δείχνει να έχει χτυπήσει. Γι' αυτό και τώρα σταματάει το παιχνίδι. Μια διακοπή για να συνέρθει κάπως ο Ζαμπούρας μετά από μια σύγκρουση. Κάποιος πρέπει να τον βρει και στην ευαίσθητη περιοχή, αυτό δείχνει. Τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς. Πήρε ο Παπαναστασίου. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Φορτσάτος.
Τζαμπούρας έκανε την κίνηση προς τα μέσα, πέφτασε η μπάλα σε εκείνον και θα τελειώσει τη φάση με καλάθι, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ 61-53. Πολύ καλός ο Τζαμπούρας σήμερα. Το αποδεικνύει την ποιότητα του και στην συγκεκριμένη φάση, καθώς διάβασε καλά την αντιπαλή άμυνα και έκοψε προς την ρακέτα χωρίς κανένας να μπορεί να τον κόψει και φέρνει τώρα πλέον την ομάδα του σε σύν 8. Αν βάλει και τη βολή, θα έχουμε σύν 9 για τους Brooklyn Nerds. Θα μπει και η βολή. 62-53. Στο απόσταση 9 από εδώ τώρα στο μάτς, σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο, 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Την Κινάκα πέρασε, βρέθηκε μόνος του και έχασε ένα εύκολο καλάθι. Γι' αυτό βλέπετε και την αντίδραση του ίδιου Κώστα βάζει με τον εαυτό του. Παπαναστασίου. Κατεβάζει τώρα, είναι πάνω του ο Κούτρης. Κύριο Ζαμπούρας. Σωμένο χέρι μπροστά του από τον Τικινάκα, 6 δευτερόλεπτα. Πάσα σου πρέπει να ήταν αυτό, δεν ξέρω αν πήγαινε για να εκτελέσει ο Ζαμπούρας. Να περάσει ο Φουντάς, έχουμε πόδι. Κατοχή είναι για τους κόκκινους. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Chicago Hulks. Ο Ντέμος επιστρέφει στο μάτς, παίρνει τη θέση στην Κινάκα. Κούτρης. Τελή, δεν το βάζει, επιθετικό rebound του Φουντά. Καθαρές οι φάσεις. Λέγω ο Παναστασίου. Παναστασίου, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης τώρα και το ξέρει. Γι' αυτό και ρίξε ταχύτητα, πήρε ο Κοντογιάννης. Ζαμπούρας βγήκε μπροστά από τον Πασόπουλο, από τον Ντέμο, με συγχωρείτε. Θα κάνει τις κινήσεις εκεί και τις προσποιήσεις, ενώ έχουμε και φάουλ στο παίκτη των Nerds. Ο Ζαμπούρας, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την αντίπαλη άμυνα σήμερα, μπορεί τώρα να πάει την διαφορά σε διψήφιο. Δεν θα τα καταφέρει όμως με την πρώτη. Παραμένει το 62-53. Χάνει και τη δεύτερη, παραμένει διαφορά στους 9. Καραμπίνος, εκτέλεσε, δεν το έβαλε. Φουντάς ήταν σε καλύτερη θέση. Με το δεξί χέρι θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα, 62-55. Πίεση ψηλά τώρα από τον Κούτρη. Θέλουν να δυσκολέψουν το κατέβασμα της μπάλας οι Χουλ. Ζαμπούρας, έσχασε πίεση με τις πάσες. Προφορτσάτος, ηρεμία ζητούν οι άσπροι. Ο Ντογιάννης τώρα, 1-24 ακόμα για το τέλος. Ο Ντογιάννης κάνει επιθετικό φάουλ. Δώσει και την προέκταση του χεριού του για να ξεμαρκαριστεί από την πίεση του αντιπάλου του. Έκανε αντικανονική κίνηση. Εδώ έχουμε time out για τους Brooklyn Nerds. Ένα και 20 ακόμα για το τέλος. Τα 2.55 το σκόρ, υπενθυμίζω. Με τους Brooklyn Nets να κρατούν στα χέρια τους μια διαφορά 7 ποντών. Κουντά θέλει να μειώσει, δεν τα καταφέρνει όμως. Και κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει. Ο Παναστασίου, κύριο Κόσιβας. Ζαμπούρας μπροστά του ο Φουντάς, ο οποίος απλώνει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Και από τις δύο πλευρές. Στη γραμμή ο Ζαμπούρας τώρα. Στα 55 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο και οι Brooklyn Nets είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν το σερινικό τους από δύο σερινίκες που έχουν οι γηπεδούχοι. Ενώ από την άλλη, αν πάρουν το Ρόσβιλο αγώνο σήμερα, θα πάρουν τέλος στο σερί 4 νικών των αντιπάλων τους.
στα 2.55 παρέμεινε. Φτάσε κοντά. Ο Κόσυπας δεν μπορέσε να σκοράρει με το lay-up. Σε ακόμα μια ανανέωση. Ζαμπούρας. Στα δευτερόλεπτα. Ψάχνει επιλογές, πήρε ο Κόσυπας. Στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Φορτσάτος θα εκτελέσει για 3. Αστοχή όμως. Λίτρας. Καραμπίνος είναι μόνος του, εκτελεί για 3, δεν το βάζει. Και κάπως έτσι νομίζω πως φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα γίνει το φαουλ στον Ζαμπούρα από τον Ντέμο. Και ο παίκτης των Brooklyn Nets θα πάει να εκτελέσει τις δύο βόλες με 17,9 την απόμενη στο παιχνίδι. Δύσκολα λες κάτι. Και όπως όλα δείχνουν, οι Brooklyn Nets θα φτάσουν την τέταρτη νίκη τους. Θα πάνε στο 4-2, ενώ από την άλλη οι Chicago Bulls θα πέσουν στο 4-3. 63-55 τώρα. Χάνει την δεύτερη ο Ζαμπούρας, παραμένει το 63-55. Κούτρις για 3, έρμπολη προσπάθεια. Και αυτό νομίζω πως ήταν και το τελευταίο σουτ που θα δούμε σήμερα από τις δύο ομάδες. Παίρνει ο Παναστασίου, δεν θα γίνει νομίζω κάποια άλλη επίθεση. Φινάλι λοιπόν του μάτς, νίκη για τους Brooklyn Nets, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 63-55 τον Chicago Bulls.